πάμε στην κυρία Μαρία Καλαθάκη Αποστολάκη, η οποία είναι συντονίστρια σχεδιασμού και προβολή συλλόγου σεισμοπλήκτων στο Δήμο Αμινώα Παιδιάδοση Ελπίδα. Κυρίως η ψυχολογία που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, ποια είναι, κυρία Καλαθάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Η ψυχολογία του κόσμου, ο κόσμος ζει σε βεβαιότητα. Είναι προβληματισμένος, δεν ξέρει πώς πρέπει να λειτουργήσει, τι πρέπει να κάνει. Όλα είναι κενά. Έχει περάσει ήδη ένας μήνας και μία εβδομάδα. Δεν ακούω. Βέβαια, σας ακούμε. Σας ακούμε. Ωραία. Εγώ εσάς δεν ακούω. Ελάτε, βέβαια. Ωραία. Η αγορά είναι κλειστή, εξακολουθεί να είναι κλειστή μετά από ένα μήνα, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να κινείται. Υπάρχουν τα ετοιμόρροπα τα οποία καθυστερούν κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, να πέσουν. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει με τα κτίρια του, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα. Υπάρχουν πολλά κενά στον νόμο, με αποτέλεσμα να μας ρωτάνε τι πρέπει να κάνω. Έχω ένα κίτρινο μαγαζί, είναι κλειστό, πρέπει να το ανοίξω. Πρέπει να βγάλω εισόδημα να ζήσω την οικογένειά μου. Τι πρέπει να κάνω, να μπω στην αρρωγή, τι πρέπει να δηλώσω. Έχω μαγαζί, έχω σπίτι και έχω και το σπίτι του παιδιού μου. Τι θα πρέπει να κάνω. Ωστόσο, χθες είχαμε όμως και μία θετική εξέλιξη. Άρχισαν να μπαίνουν πλέον οι πρώτοι σεισμόπληκτοι στους οικίσκους, που γέμισε έτσι, έρχεται ένα μήνυμα αισιοδοξίας από το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, έστω και μετά από 40 ημέρες. Είχαμε μία θετική εξέλιξη. Ναι, είναι αισιόδοξη η συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά φανταστείτε ότι οι αιτήσεις που έχουν γίνει στο Δήμο είναι γύρω στις 280 και αυτή τη στιγμή μπήκαν οι πρώτες 16 πολύτεκνες οικογένειες. Μέχρι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των αστέων, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Είναι κρατή αγωνίας, πραγματικά. Ναι, άλλο ένα σημείο το οποίο έδωσε μία κάποια αισιοδοξία στην περιοχή είναι η ανακοίνωση από την κυβέρνηση της δημιουργίας του γραφείου του τομέα αποκατάσταση τόσων φυσικών καταστροφών στο Αρκαλοχώρι, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος θα γλιτώσει την ταλαιπωρία και θα μπορεί να καταθέτει και να ενημερώνεται αμέσως από το συγκεκριμένο γραφείο. Παρά αυτά, ο δρόμος είναι μπροστά. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον νόμο, με τα ΦΕΚ, με την αρρωγή. Ο κόσμος να ενημερωθεί, να ξέρει τι πρέπει να δηλώσει. Να μην μπαίνει στο δίλημα αν θα διαλέξει να φτιάξει το σπίτι του, το μαγαζί ή το σπίτι του παιδιού του. Σωστά. Και να μην ξεχαστεί το Αρκαλοχώρι και η ευρύτερη περιοχή σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο χέρι σας, να μην μας ξεχάσετε και να ασχολείστε μαζί μας, μας βοηθήσετε. Καθημερινά το ρεπορτάζ εδώ στον Όμιλο της Crete TV, δεν έχετε παράπονο, είναι καθημερινά και βρισκόμαστε εκεί. Όχι, κανένα παράπονο. Και μακάρι να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς, αλλά πρέπει από πάνω να ξεκινήσει όλη η διαδικασία της βοήθειας. Μακάρι να ήταν στο χέρι των δημοσιογράφων και μόνο. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι όμως, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι απελπισμένος. Ζει στην αβεβαιότητα, έχει ένα άγνωστο μπροστά του. Ήταν μια πόλη, το Αρκαλοχώρι, ένα κέντρο εμπορικό της ενδοχώρας που αυτή τη στιγμή πιτοζωεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία. Θα έχουμε την ευκαιρία, δεσμευόμαστε, να τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας.